Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕ και πρώην νομάρχης Καρδίτσας, κ. Φώτης Αλεξάκος, υπογραμμίζει σε επιστολή του προς τον κ. Γοραστό ότι η παραίτησή του είναι αυτονόητη, καθώς εκπορεύεται από την αλλαγή της σύνθεσης των οργάνων της αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, ο κ. Αλεξάκος προτείνει να γίνει σύγκληση της ΠΑΣΕ άμεσα, ώστε να προκύψει νέο Προεδρείο, καθώς ο ίδιος εκτιμά πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις γύρω από το έργο του Αχελόου. Μέσα στο μήνα εκτιμώ ότι θα υπάρξει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση αναστολής της απόφασης 141 του, η οποία αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των εργασιών, και ζητάμε εμείς ως Θεσσαλία αλλά και τα Υπουργεία Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών να ανασταλεί αυτή η απόφαση και να επιτραπούν εργασίες για την αντιστήριξη και την προστασία της Σύραγγας, ούτως ώστε ανάλογα με αυτή την απόφαση του, αν θα είναι θετική όπως εμείς εκτιμούμε και αισιοδοξούμε, να πιέσουμε την κυβέρνηση να κάνει γρήγορα τις μελέτες και τις δημοπρατήσεις και την εξασφάλιση των πιστώσεων, ούτως ώστε να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, να δούμε τις δράσεις που θα αναλάβουμε, πάντα με στόχο το έργο να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν. Παράλληλα, ολοκληρώνονται και οι πραγματογνωμοσύνες που αφορούν το φράγμα, και εκεί θα πρέπει να γίνει νέα αίτηση αναστολής.